μπορούσαμε να πούμε τι είναι η προπόνηση. Τι σημαίνει προπονούμε? Από τη λέξη βλέπουμε ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να προπονείται. Βλέπετε ότι είναι από το προ, σημαίνει προτού, έτσι, και του πόνου. Δηλαδή να φέρνει έναν πόνο μέσα του, μια κατάσταση δυσάρεστη, θα λέγαμε, μια επίπονη κατάσταση, να καταναλώσει κάποιο είδος ενέργεια για να μπορεί μετά να μάθει πώς να τη χειρίζεται και να την επαναφέρει, για να δυναμώσει ο οργανισμός του. Γιατί ο οργανισμός, αναλόγως στα ερεθίσματα που του δίνουμε, προπονώντας τον δηλαδή, τον ερεθίζουμε. Και αυτός μαθαίνει να συμβιβάζεται με το περιβάλλον. Όπως ένα συνεχόμενο χτύπημα, αυτοί που κάνουν πολεμικές τέχνες, δημιουργεί πάνω στο χέρι κάλους, εκεί που συνεχώς το προπονούμε. Έτσι, όπως μια ευληγησία όταν προπονούμε με τα ανοίγματα τον εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν αυτή η προπόνηση, το να δίνω τον πόνο δηλαδή στην πραγματικότητα πριν συμβεί ένα πραγματικό γεγονός, κάνει τον εαυτό μας να έρθει σε εκείνη την κατάσταση ετοιμότητας που λέμε. Προπονητής ετοιμότητας. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στα διάφορα τεστ της ζωής μας. Τα ψυχολογικά τεστ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα την οποία ζούμε υπάρχουν οι λεγόμενοι οδηγοί μας. Και αυτοί οι οδηγοί μας, όλοι έχουμε οδηγούς μας, πνευματικούς και φυσικούς, μας προπονούν. Δηλαδή μας δημιουργούν σε εισαγωγικά, αφού μας εκπαιδεύουν, πόνους, σενάρια, καταστάσεις, μέσα από τις οποίες παίρνουμε εμείς ερεθίσματα και μετά από αυτά τα ερεθίσματα μαθαίνουμε να μπορούμε να τα χειραγωγούμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια προπόνηση. Και αυτή η προπόνηση στην πραγματικότητα είναι αυτό που ζούμε σαν άνθρωποι με τις διάφορες σχέσεις μεταξύ μας. Με τις σχέσεις και τις καταστάσεις τις οποίες έλκουμε κάθε φορά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται κάτι μόνο για να πάρουμε κάποιο μάθημα, αλλά και για να μας προπονήσει, ώστε το μάθημα να είναι και μια προπόνηση για το πώς εμείς μπορούμε να χειριστούμε διάφορες καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν πολλές φορές στη ζωή μας έρχεται και συνεχόμενα συμβαίνει μια προπόνηση για να μας βάζει σε διάφορες καταστάσεις για αυτούς τους ανθρώπους που ψυχικά έχουν ζητήσει μια επιβεβαίωση της δυνάμεώς τους. Για να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς κάτω από μια ετοιμότητα ψυχολογική την οποία πριν την έχουν πολεμήσει έχοντας περάσει πολλά δεινά στη ζωή τους. Κανένας άνθρωπος που δεν έχει περάσει δεινά στη ζωή του δεν μπορεί να έχει προπονηθεί για να φτάσει εκείνο το επίπεδο το οποίο να μπορεί να αντέξει οτιδήποτε κακοχία του ήρθε. Και όταν λέμε να αντέξει, εννοούμε να την προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τον καταβάλει, αλλά να μπορέσει εκείνος μέσα από αυτό να την ξεπεράσει και να τη χειριστεί όσο πιο θετικά μπορεί. Βλέπετε πόσο σημαντικό στη ζωή είναι λοιπόν να έχουμε προπονηθεί. Γι' αυτό ζυμωνόμαστε μέσα από την προπόνηση της ζωής. Γι' αυτό όταν είμαστε παιδιά μας σωθεί και ο ίδιος ο έρωτας να μας βάλει καταστάσεις να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και γνωρίζοντας τον εαυτό μας πειραματιζόμαστε και μέσα από τα πειράματα προπονούμαστε και γίνεται ο εαυτός μας πιο έμπειρος, γιατί μπαίνει σε καταστάσεις στις οποίες μαθαίνει να βιώνει και να συμβιώνει. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε συνεχόμενα να είμαστε κάτω από μια κατάσταση φοβική ώστε να μην βιώνουμε πράγματα, γιατί αν είμαστε προπονημένοι αρκετά απλά δεν θα μας φοβίζει. Αν θα τύχει έτυχε, αλλά δεν θα μας φοβίζει. Και αυτό σημαίνει μια προπόνηση. Ένας θα λέγαμε πυγμάχος μπορεί να έχει προπονηθεί πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, ώστε να νιώθει ετοιμότητα, να είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Ότι με όποιον αντίπαλο θα παίξει, όχι θα νικήσει, αλλά θα βγάλει το μέγιστο εαυτό του. Καταλαβαίνουμε. Η προπόνηση δεν μας κάνει συμπεριφερόμαστε με τέτοια υπερηφάνεια, ώστε να μην ξέρουμε τη δύναμή μας. Η προπόνηση μας κάνει να βγάζουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν κάθε φορά εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε να αφήσουμε να δούμε τον εαυτό μας κάτω από μια κατάσταση, είτε την διαλογιζόμαστε, έτσι, είτε την βιώνουμε σαν σκέψη, είτε σαν συναίσθημα, είτε σαν πράξη.
Γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις εμείς αλλά και η ανθρωπότητα ξανά με την επανάληψη μαθαίνουμε μέσα από τις σχέσεις μας και την προπόνηση να μπορούμε να έχουμε μια συμπεριφορά μέγιστη αναλόγως των συνθήκων των οποίων ζούμε σαν ανθρωπότητα, σαν κοινωνία, σαν οικογένεια, σαν φίλοι, σαν σχέση και ατομικά μέσα μας, για να έχουμε πάντοτε εκείνη τη στιγμή μέσα από την εμπειρία να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με το λιγότερο πόνο, με την λιγότερη άγνοια και με εκείνη την κατάσταση στην οποία να μπορούμε να προσεγγίζουμε την πραγματικότητα με το μεγαλύτερο όφελος. Άρα η προπόνηση ξυπνάει από μέσα μας αισθήσεις, γνώση, συμπεριφορά κάτω από μια συγκεκριμένη κατάσταση την οποία πριν, που δεν ήμασταν προπονημένοι, θα ήταν τόσο μεγάλη για μας που θα μας έπνιγε. Το καταλάβατε? Και κάθε φορά που εμείς διώχνουμε μακριά την προπόνηση από τα μικρά σενάρια, κάθε φορά γιατί φοβόμαστε, επειδή έχουμε πονέσει, είναι σαν να έλκουμε περισσότερο τον πόνο. Γιατί ο προπονημένος συνειδητά έλκει πόνο για να μην πονά. Το παράδοξο. Βλέπετε το παράδοξο? Συνειδητά έλκει τον πόνο για να μάθει να μην πονά. Αλλά όταν είναι συνειδητά κάτι, το χειρίζεσαι. Όταν όμως έρθει χωρίς τον έλεγχο το δικό σου, τότε σε χειρίζεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Προπονούμαστε σιγά σιγά, είτε σαν αθλητές, έτσι, πραγματικοί αθλητές όμως, ψυχολογικά, σωματικά, για να έχουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Είτε αυτό λέγεται επάγγελμα, δουλειά, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει γνώση μέσα από την εμπειρία, βιώνοντας καταστάσεις. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε φυγόπονοι. Ο πόνος θα φύγει ούτως ή άλλως, όταν εμείς δεν χρειαζόμαστε επιβεβαίωση. Όταν όμως εμείς χρειαζόμαστε επιβεβαίωση ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έρθει στη ζωή μας, πρέπει πριν να έχουμε προπονηθεί πάνω σε αυτό. Για να φτάσω στο σημείο να νιώθω ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα βγάλω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Όταν πάρω από κάτω θα αυτοκτονήσω, όταν το βγάλω το μέγιστο, το πάρω σαν μάθημα, σαν εργαλείο, το ξεπεράσω. Έτσι δεν είναι? Ανεξάρτητα το τι συνέπειες θα έχει, αλλά εγώ θα βγάλω το μέγιστο εαυτό μου. Για να φτάσω εκεί όμως πρέπει να έχω πάθει ορισμένα πράγματα, έτσι, να έχω πνιγεί σε μια κουταλιά νερό, έτσι, για να μάθω τον εαυτό μου για ποιο λόγο πνίγεται σε αυτή την κουταλιά νερό, πώς σκέφτεται πνιγμένος φοβικά. Άρα είχα έλξει καταστάσεις που μου βγάζανε το φοβικό εαυτό μου για να τον γνωρίσω, για να μπορώ να αντιδράσω διαφορετικά. Γιατί όταν θέλουμε κάτι διαφορετικό, πρέπει να ξέρουμε να διαλέγουμε κάτι άλλο από αυτό που πριν υπήρχε. Όταν λέμε διαφορετικό, εννοούμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε, έτσι δεν είναι? Όμως για να ξέρουμε τι είχαμε, πρέπει να το έχουμε γνωρίσει καλά. Καταλαβαίνετε? Αν εμείς δεν το έχουμε γνωρίσει καλά, πώς θα διαλέξουμε διαφορετικό? Μπορεί να διαλέγουμε το ίδιο και να μην το ξέρουμε. Καταλάβατε? Αλλά πρέπει στην πραγματικότητα, όταν θέλουμε εμείς κάτι να αλλάξουμε στη ζωή μας, πρέπει να δούμε την ίδια τη ζωή μας. Γιατί το παράδοξο είναι αυτό, ότι όσο εσύ βλέπεις τη ζωή σου, όσο εσύ εστιάζεις για να μπορέσεις να δεις τι πραγματικά είναι η συμπεριφορά σου, τόσο μετά μπορείς να διαλέξεις κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Όταν όμως εσύ είσαι μηχανικά, έτσι, συμπεριφέρεσαι μηχανικά, τότε ακριβώς δεν θα μπορείς να αλλάξεις κάτι γιατί συμβαίνει κάτω από τη συνείδησή σου. Δηλαδή λειτουργεί υποσυνείδητο. Και το υποσυνείδητο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πρέπει να το φέρουμε στο συνειδητό για να το αλλάξουμε. Καταλάβατε? Άρα ένα είδος προπόνησης, την οποία βάζουμε τον εαυτό μας στην αρχή για κάποιον που θέλει να εκπαιδεύσει την αυτοπαρατήρηση, έτσι, να εκπαιδεύσει τη γνώση προς τον εαυτό του, να εκπαιδεύσει την έλλειψη μηχανικότητας για να βγάλει μια συνείδηση, για να μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του σαν παρατηρητής,
Χρειάζεται να προπονηθεί πάνω σε αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να προπονηθεί, έτσι, και να έλκει, θα λέγαμε, δε τις καταστάσεις, ώστε να βλέπει τον εαυτό του πώς αντιδρά κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Ειδικά αυτές, θα λέγαμε, τις οποίες φοβόμασταν. Γιατί ποιες καταστάσεις φοβόμαστε? Αυτές που νομίζουμε, παύλα πιστεύουμε, παύλα δονούμαστε μέσα στην πραγματικότητα ότι δεν θα μπορέσουμε να τις χειριστούμε. Έτσι δεν είναι? Αυτές που μας απέτοιμαστε. Έτσι. Επομένως μας δίνει η ίδια η ζωή μικρές καταστάσεις προπόνησης, και στην προπόνηση το θετικό είναι ότι είναι, σας είπα πριν, και ελεγχόμενοι. Αν λοιπόν εσείς στα μικρά ψεματάκια, ίσως ένα παράδειγμα που λέμε, δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας να μην τα λέει και δικαιολογούμαστε, έλα μωρέ μικρό ψεματάκι είναι, τα μεγάλα εγώ δεν τα λέω, αυτό είναι μια πλάνη. Γιατί πρέπει από τα μικρά ψεματάκια να προπονήσουμε τον εαυτό μας για να μπορεί το μεγάλο ψέμα εκεί την ώρα που θα πελαγώσει, θα φοβηθεί, να μην το πει. Άρα δουλεύουμε καθημερινά με τα μικρά πράγματα για να δυναμώνουμε τον εαυτό μας όταν έρθει η ώρα να δείξουμε θάρρος στα δύσκολα. Έτσι είναι. Όταν όμως εμείς καθόμαστε καθημερινά και λέμε ένα μικρό ψεματάκι, μωρέ, ένα μικρή ατασταλία, ένα μικρό απ' ένα κρασάκι, ένα σφινάκι, ένα έτσι, ένα αυτό, ένα εκείνο, ένα άλλο, όταν θα έχω πραγματικά το πρόβλημα νομίζω ότι δεν θα πιείς παραπάνω, όταν θα έχεις πραγματικό το πρόβλημα νομίζω ότι δεν θα πλακωθείς με κάποιον, άμα ξέρω εγώ συνεχόμενα έτσι τσεμπουκαλεύεσαι, αν εσύ νομίζεις ότι χωρίζεις με το παραμικρό, νομίζω ότι έχεις πραγματικά πρόβλημα, δεν θα χωρίσεις τον άλλον τελείως. Αν νομίζω ότι εσύ παρεξηγείσαι, νομίζω ότι έχεις πραγματικά ένα πρόβλημα πιο δυνατό και πιο μεγάλη ένταση, δεν θα παρεξηγηθείς. Το καταλαβαίνουμε. Ναι. Άρα πρέπει να μην ακούμε το μυαλό μας συνέχεια που να μειώνει καταστάσεις και να λέει έλα μωρέ και τι έγινε, αυτό είναι μικρό. Πρέπει στα μικρά εμείς να δώσουμε βάση για να εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας κάτω από έναν έλεγχο. Γιατί όταν θα έρθει το μεγάλο δεν θα μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Έτσι δεν είναι, και αν δεν είμαστε προπονημένοι και χάσουμε σε εισαγωγικά από τη μάχη, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο πολλές, έτσι, από ό,τι εμείς νομίζουμε. Ακριβώς γιατί εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και θα μας πάρει από κάτω. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος, για να μπορεί να σηκώσει μερικά κιλά, προπονεί με λιγότερα κιλά τους μύες του στην προπόνηση και σιγά 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 νιώθει δυνατός για να μπορεί να σηκώσει έτσι και να ανεβάσει τα μεγάλα κιλά. Αυτό το λέμε λοιπόν για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο συνειδητότητας να κοιτάνε τη ζωή σαν προπόνηση, σαν τεστ. Και από εκεί πέρα, από εκεί και πέρα θυμόμαστε και τα λόγια που λέγανε στις σκιές ότι δοκιμασίες, που σημαίνει δοκιμάζω. Τι δοκιμάζω? Το άγνωστο, το νέο, το διαφορετικό. Και τι βλέπω στο διαφορετικό? Τον εαυτό μου. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι δοκιμάζω το νέο, αλλά τι βλέπω? Τον εαυτό μου που συμπεριφέρεται κάτω από το νέο. Τον εαυτό μου που συμπεριφέρεται κάτω από την κατάσταση που πριν φοβόμουν να έρθει. Γιατί φοβάμαι να έρθει μια κατάσταση? Γιατί φοβάμαι να δω τον εαυτό μου. Φοβάμαι να δω τον εαυτό μου σε εκείνη τη θέση. Καταλάβατε? Γι' αυτό δεν θέλω τη δοκιμασία. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Δηλαδή αυτό που θα δω τον εαυτό μου να κάνει το κατακρίνω. Και με πειράζει τόσο πολύ, γιατί εγώ φαντάζομαι τόσα πράγματα που δεν θέλω να το βάλω σε δοκιμασία στον εαυτό μου. Καταλάβατε? Είναι φυσικό λοιπόν να συμπεριφέρεται έτσι ένας άνθρωπος και πολλοί άνθρωποι, έτσι, για ορισμένα πράγματα. Όμως ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να ενδυναμώσει, να ψάξει, να γνωρίσει, πρέπει να κάνει φίλο το άγνωστο. Πρέπει να κάνει επιθυμία του το άγνωστο. Πρέπει τη δοκιμασία να τη φέρει να γίνει καθημερινότητα. Πρέπει να δοκιμάζει το νέο για να δει τον εαυτό του. Αλλαγμένο. Πρέπει να δοκιμάζοντας, συμβαίνει η ροή. Γιατί δοκιμάζοντας το άγνωστο κάθε φορά σαν κάτι άξιο, είναι αυτό που λέμε σε στη ροή. Και κλείνοντας θα πούμε ότι η ίδια η ροή στην πραγματικότητα είναι συνεχόμενη αλλαγή. Τα πάντα ροή. Τα πάντα αλλάζουν. Η ίδια η ροή είναι συνεχόμενη αλλαγή. Αν εσύ, αφού είπαμε αλλαγή, κάτι το διαφορετικό, δεν είσαι μέσα στη ροή, δεν είσαι μέσα στη δοκιμασία, δεν είσαι μέσα
λέγαμε σε όλη αυτή την κίνηση την κοσμική. Είσαι, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Τότε αντιστέκεσαι, στέκεσαι ενάντια δηλαδή, από τη ροή. Και φυσικά τότε θα έρθει τι άλλο, ο πόνος, που πριν προπονόμασταν για να μάθουμε να τον ξεπεράσουμε. Βλέπετε πως όλα δένουν. Έτσι ακριβώς. Κοιτάμε λοιπόν τον άνθρωπο, τη ζωή μας, σαν τεστ, σαν δοκιμασία, σαν πείραμα. Και κάθε φορά λοιπόν μαθαίνει η ανθρωπότητα, μαθαίνουμε εμείς, παίρνοντας τα μαθήματα από τις δοκιμασίες, από τα ελαττώματά μας, έτσι. Από το ίδιο το ελάττωμα συνειδητοποιείς. Έτσι, το παράδοξο, ότι από το ίδιο το ελάττωμα της συνείδησης που πέρασες, συνειδητοποιείς το πόσο χρήσιμο είναι να έχεις όχι ελάττωμα, αλλά αύξηση συνειδητότητας σε συγκεκριμένες στιγμές. Και έτσι λοιπόν θα δείτε τη διαφορά και έτσι που θα δεις ότι με ωφελεί περισσότερο να είμαι συνειδητά προετοιμασμένος από ασυνείδητα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτά σχετικά με, με την προπόνηση. Η προετοιμασία, η ερώτηση ήταν ότι προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά στο να βγάλουμε το καλύτερο μας από αυτό, είπες. Δηλαδή να κάνουμε την είναι του χέρι μου σε κάθε δεδομένη στιγμή. Ναι. Αυτό δεν είναι. Κάθε φορά, κάθε προπόνηση έχει ένα στόχο. Ο στόχος της ψυχολογικής προπόνησης που λέμε εμείς είναι να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο να μπορούμε να βγάζουμε, όπως είπαμε, το μέγιστο ψυχολογικό εαυτό μας, που δεν είναι τίποτα άλλο στην πραγματικότητα παρά να χειριζόμαστε, δηλαδή να συνεργαζόμαστε καλύτερα με το περιβάλλον μας. Προπόνηση ψυχολογική μπορεί να είναι να μάθουμε να αποδεχόμαστε κάθε τι που σημαίνει ζωή μας, χωρίς να πανικοβαλόμαστε και να μπαίνουμε σε φοβικές καταστάσεις ή να τις ξεπερνάμε πιο εύκολα. Προπόνηση ψυχολογική είναι να ξεπερνάμε τα ελαττώματά μας πιο εύκολα. Παραδείγματος χάρη το εγώ της βαρεμάρας. Πρέπει μικρά πραγματάκια, άμα μάθετε να τα κάνετε, χωρίς να βαριέστε, χωρίς να μάθετε το μυαλό να σκέφτεται και να λέει πού να πας τώρα, έλα μου, ωραία, πού να σκουπίζεις, πού να κάνεις, πω, πω, ξέχασα εκεί πέρα το τέτοιο, ποιος να πηγαίνει πάλι πίσω. Δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά. Πρέπει με τη μία αυτό το ξέχασες και ξέρεις ότι θα πας, θα πας. Σ' αρέσει η καθαριότητα, σκούπισε. Δηλαδή πρέπει να προπονούμαστε πάνω σε αυτά τα πράγματα με τα μικρά πραγματάκια. Και όταν έχουμε ένα ελάττωμα, πρέπει εκείνο που το έχουμε ελάττωμα, είμαστε αδύναμοι. Άρα πρέπει να προπονηθούμε με μικρά βάρη, αφού είμαστε αδύναμοι. Το καταλαβαίνουμε. Άρα εκεί που έχουμε τα ελαττώματα, μας δίνει συνεχώς συγκλίσματα ο εαυτός μας. Για να προπονηθούμε μικρά. Όταν εμείς τα χάνουμε και δεν κάνουμε την προπόνηση με τα μικρά συγκλίσματα, ή επειδή δεν ξέρουμε ότι έχουμε εμείς αδυναμία εκεί, νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί, θα έρθει το μεγάλο και θα μας πλακώσει. Καταλαβαίνετε. Άρα είναι σημαντικό στην προπόνηση, την ψυχολογική, να φτάσουμε τον εαυτό μας σε ένα τέτοιο επίπεδο εμπιστοσύνης, ότι στις ανάλογες καταστάσεις εμείς θα πράξουμε έτσι, ώστε να μην χάσουμε τον εαυτό μας και να μην φέρουμε παραπάνω προβλήματα, σε εισαγωγικά, από αυτό ήδη το γεγονός που έχει έρθει. Γιατί υπάρχουν γεγονότα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Έγινε κάποιο γεγονός, στο μυαλό μας είναι πρόβλημα, έτσι. Αν εμείς συμπεριφερθούμε ψυχολογικά προπονημένοι, παύλα προετοιμασμένοι, θα το κοιτάξουμε σαν γεγονός και θα πράξουμε ανάλογα. Ναι, αν όμως εμείς το κοιτάξουμε σαν πρόβλημα, δηλαδή το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, και επειδή δεν ξέρουμε να το χειριστούμε, το φτιάχνουμε πρόβλημα για να ασχοληθούμε με αυτό, για να βρούμε μια λύση εκείνη την ώρα και περάσουμε από την αρχή όλες τις καταστάσεις άγνοιας, φόβου, απροετοιμασίας, ότι δεν είμαστε άξιοι, ότι θα έπρεπε να γίνει, θυματοποίηση, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι σαν το γεγονός, χωρίς την αντιοξιότητα που μπορεί να έχει, να το κάνω πιο μεγάλο απέναντί μου. Να το κάνω πιο αρνητικό απέναντί μου. Έτσι δεν είναι. Εγώ να το νιώθω πιο μεγάλο το βάρος από ό,τι είναι. Ναι. Είδατε. Άρα αυτό πάνε να πετύχουμε την ψυχολογική προπόνηση. Να μαθαίνουμε τα γεγονότα, να τα αφήνουμε τελείως στον εαυτό τους. Τελείως στην ουδετερότητα. Γιατί όταν είναι ουδέτερο το γεγονός και δεν έχω κάποιο μαγνητισμό μαζί, τι κάνω. Λειτουργεί το αυθεντικό μου. Η αυθεντική σχέση μου.
Το καταλαβαίνετε. Όταν εγώ ουδετεροποιώ κάθε φορά τα γεγονότα στη ζωή μου, μετά λειτουργεί αυθεντικά τι πράττω ανάλογα με τη σχέση που έχω με το κάθε γεγονός. Ούτε πιο λίγο, ούτε πιο πολύ. Δημιουργώντας λοιπόν την αυθεντική σχέση μου, όχι τη σχέση στο μυαλό μου, αλλά την αυθεντική σχέση της πραγματικότητας την οποία έχω. Καταλάβατε. Γιατί πολλές φορές η σκέψη στο μυαλό μου δεν είναι αυθεντική, γιατί δεν έχω προπονηθεί να μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα όπως είναι, γιατί περισσότεροι άνθρωποι ζουν τα όνειρά τους. Δεν ζουν την πραγματικότητα. Εντάξει. Άρα λοιπόν προπονώντας τον εαυτό μας να μπορέσει να αντιλαμβάνεται το γεγονός καθαρά και έτσι όπως είναι, μαθαίνω να το ζυγίζω, να το εκτιμώ σωστά, αναλόγως την αυθεντικότητα της δύναμής μου σχετικά με αυτό το γεγονός. Το καταλαβαίνουμε. Yeah. Αυτό βέβαια δεν πάει να πει ότι δεν αυξομειώνεται, αλλά όμως μου δίνει συγκεκριμένες τιμές σε συγκεκριμένες εξισώσεις, αν το καταλαβαίνετε τι λέω. Yeah. Αν μπορέσουμε εμείς λοιπόν στην εξίσωση τη συγκεκριμένη, που είναι η σχέση η δική μας με κάθε γεγονός του περιβάλλοντος, και καταλάβετε ότι είναι εξίσωση, είναι ένα ίσον, ακόμα και αν εμείς δεν το ξέρουμε. Το ξαναλέω. Κάθε γεγονός με τον εαυτό μας είναι μια εξίσωση μαθηματικά. Οι αριθμητικές τιμές λείπουν και έχει το α, το β, το γ, ίσον, δ, ε, ζ. Εμείς βάζουμε τις αριθμητικές τιμές. Αλλά εξίσωση είναι εξίσωση. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί όταν το καταλαβαίνουμε δούμε ότι κάθε φορά, κάθε γεγονός απέναντί μας είναι μια εξίσωση. Θέλουμε να βάλουμε τιμές αρνητικές, τιμές θετικές, θα το μεγαλώσουμε, το μικρύνουμε, εκεί είναι ο ψυχολογικός εαυτός μας. Yeah. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν πάνε όλα τα πράγματα. Άρα προπόνηση στο να μπορούμε να κοιτάμε την καθαρή σχέση ανάμεσα σε κάθε γεγονός, έτσι, που έχουμε. Κάνοντας αυτό το πράγμα, ανοίγοντας αυτή τη ματιά, φεύγουν τα προβλήματα που δημιουργούνται ακριβώς επειδή δεν έχουμε αυτή τη ματιά, για να μας βάλουν να αποκτήσουμε αυτή τη ματιά. Γιατί ο προβληματισμένος άνθρωπος, αυτός βρίσκει τις λύσεις στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Αλλά πρέπει να βρει τη λύση και όχι να είναι συνεχόμενα προβληματισμένος. Εντάξει, κάποτε λοιπόν έρχεται η λύση. Από τα πολλά προβλήματα μαθαίνεις την εξίσωση, τον τύπο. Δεν μένεις μόνιμα στο πρόβλημα. Τα προβλήματα γίνονται για να μάθουμε τον τύπο. Όχι για να επαναλαμβάνουμε και να γίνει η ζωή μας ένα πρόβλημα, αλλά για να μάθεις τον τύπο να λύνεις όλα τα προβλήματα. Δηλαδή είναι η πρακτική, αν ξέρεις τον τύπο. Είναι η πρακτική. Σε βοηθά να μάθεις την πρακτική. Τη θεωρία δηλαδή στην πράξη. Το καταλάβαμε. Τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή το ψυχολογικό μας στο περιβάλλον μας. Το καταλαβαίνετε. Όλα είναι μαθηματικά, όλα είναι φυσική, όλα είναι χημεία, όλα είναι ένα. Ενώστε τα. Okay.